Δεν είστε μόνοι σας. Εμείς στην Ευρώπη εργαζόμαστε σε όλα τα μέτωπα για να μην αφήσουμε κανέναν πίσω και να εξασφαλίσουμε ότι μαζί θα κερδίσουμε τη μάχη κατά του κορονοϊού. Γνωρίζω πολύ καλά τον πόνο του να χάνει αγαπημένα μέλη της οικογένειάς σου, γιατί δεν υπάρχει καμία θεραπεία για να τα σώσει. Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στους επαγγελματίες της υγείας στην Ισπανία. Επιπροσθέτω, θα βοηθήσουμε την Ισπανία με χρήματα από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ισπανία θα μπορούσε να λάβει περί τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ από την πρωτοβουλία επένδυση. Η Πρόεδρο τη Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιν, δίνει με τα λόγια τη Κουράγιο στην Ισπανία τη στιγμή που η χώρα βιώνει ίσω την χειρότερη εβδομάδα τη από τότε που βρέθηκε αντιμέτωπη με τον κορονοϊό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ισπανία έχει σχεδόν 50.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα και περισσότερου από 3.000 νεκρού, ξεπερνώντα την Κίνα στον αριθμό των θυμάτων, ενώ είναι η δεύτερη χώρα με τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα μετά την Ιταλία. Η αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, Κάρμεν Κάλβο, επιβεβαίωσε ότι βγήκε θετική στο τεστ για τον κορονοϊό. Αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι οι δυσκολίε που έχουμε στι υπηρεσίε υγεία προφανώ και θα οξυνθούν για κάποιε ημέρε. Είτε δούμε μείωση στο ρυθμό μετάδοση του ιού, είτε όχι. Περιμένοντα τι καλύτερε προβλέψει, η κυβέρνηση του Πέδρου Σάντσε θα έχει προμηθευτεί από την Κίνα ιατρικό εξοπλισμό αξία 432 εκατομμύριων ευρώ. Πρόκειται για περισσότερε από 500 εκατομμύρια μάσκε, 5 εκατομμύρια άμεσα διαγνωστικά τεστ και 950 αναπνευστήρε. Δεν μα απασχολεί η σωματική κούραση, αλλά σίγουρα πηγαίνουμε στο σπίτι μα συναισθηματικά και ψυχολογικά εξαντλημένοι από τα όσα ζούμε. Δεν μπορούμε πλέον να βοηθήσουμε του ασθενεί. Χρειαζόμαστε κρεβάτια στο νοσοκομείο άμεσα. Κάμας, ουγέντες... Η Ισπανία θα παραμείνει σε καραντίνα μέχρι τις 11 Απριλίου. Η νέα ημερομηνία ορίστηκε κατόπιν ετήματος του Σάντσετ να περιοριστεί η μετάδοση του ιού.